Καλούμαστε για τέταρτη φορά να συζητήσουμε ή και να λάβουμε αποφάσεις για κάποιο θέμα το οποίο είναι εξόχως σοβαρό. Θεωρώ ότι έχουμε όλοι ευθύνες, τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο οι νυν, η τοπική αυτοδιοίκηση των δευτέρων βαθμών νυν και πρώην, για αυτό το θέμα. Ωστόσο, εδώ και πολύ καιρό στον δημόσιο διάλογο, έτσι αφιλοχωρήσει ο σπόρος της Τυφώνιας και αναγνώμησε ένα γαϊδανάκι ευθυνών, έφυγε δήμαρχος, έφυγε περιφερειάρχης, ο βουλευτής κλπ. Νομίζω σήμερα από εδώ πέρα πρέπει να φύγουμε, έχοντας μια κοινή απόφαση, να ξεχάσουμε τι έγινε στο παρελθόν και να δούμε τι μέλη γενέστε, γιατί το πρόβλημα όλο και γίνεται χειρότερο. Φαίνεται από τις τοποθετήσεις, αλλά και από την εμπειρία μας, ότι η αρχιτεκτονική της διαχείρισης των προσφύγων έχει να κάνει με τον Διεύθυντη Βασίλετα. Τι σημαίνει αυτό? Άλλο πρόγραμμα του Υπουργείου, άλλο πρόγραμμα ο Διεθνής Οργανισμός της Ανάστασης, σπασμένα προγράμματα, φιλοξένεια, ήλιος, εστία κτλ. Δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τηλεφωνείο το έκανε ο κ. Παλάσκας. Χαρακτηριστική επιστολή του κ. Τσέντη δεν είναι υπεύθυνο για τον αριθμό, αλλά παρά μόνο για την αυτοποίηση. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε για να δούμε ότι πραγματικά μάλλον κάνουν το σύστημα δεδαλώδες για να μην μπορεί να βγει άκρη. Θα αναφερθώ τώρα στα λεγόμενα κάποιων ανθρώπων, δεν θέλω να το θεωρήσω προσωπικό, είναι καθαρά πολιτική τοποθέτηση. Ο κ. Ασκαλόπουλος, ο οποίος δυστυχώς έφυγε, για να το αποκτηθώ, μίλησε είτε για διεκδίκηση τήρησης της αναλογικότητας ή μη έλευση προσφύγων, εν πάση περιπτώσει, σε μηδενικό αριθμό, είτε για ρεαλιστικότερη προσέγγιση για την τήρηση των κάποιων ανταποδοτικών. Και μίλησε σε μια περίπτωση ότι δεν έχουμε όπλα και στην Ιταλία έχουμε. Εγώ λέω ότι αυτοί που θα διεκδικήσουν για την μη έλευση των προσφύγων ή την τήρηση της αναλογικότητας είναι οι ίδιοι που θα διεκδικήσουν και τα ανταποδοτικά σε περίπτωση που τους δεχτούμε. Επίσης, τι θα κάνουμε, θα αναλογούμε σε ένα φαύλο κύκλο έλευση προσφύγων και έλευση ανταποδοτικών, με κίνδυνο αλλίωσης ας πούμε του πληθυσμού και της πολιτιστικής μας σύστασης. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Η κυρία Τάκα αναφέρθηκε στην κρίση εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Εμπολής μπορεί να ισχύει και του καπιταλισμού. Εγώ λέω και το άλλο. Ένα τεράστιο ποσοστό από την αυτό που έρχεται, κυρίως προέρχεται από τις Ισλαμικές χώρες. Άραγε το πολιτιστικό του υπόβαθρο, το θρησκευτικό του υπόβαθρο, δεν επηρεάζει όλη την ροή. Είναι πολύ καταπιστικά καθεστώτα. Η θρησκεία τους εμφυλοχωρεί σε όλες τις εκφάσεις της καθημερινής ζωής και πιθανόν και γι' αυτό να έρθουν. Θα τελειώσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Με χαρά τον υποδεχθήκαμε. Άκουσα ένα πρόγραμμα πραγματικά φιλόδοξο, ταυτόχρονα και ρεαλιστικό. Ωστόσο, μιλήσατε για μία έλευση προσφύγων. Κύριε Περιφερειάρχη, η πραγματικότητα μας έχει ξεπεράσει. Εσείς μιλάτε για μηδέν, ενώ έχουν φτάσει ήδη 1.700. Νομίζω ότι πρέπει από μεριάς μας, σαν δημοτικό συμβούλιο, να παλέψουμε και με εσάς για την τήρηση αναλογικότητας. Εμείς υπερθυματίζουμε ότι θέλαμε 0, λέμε 250, 300 και λίγο παραπάνω. Αλλά η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να είναι 0. Πρέπει να παλέψουμε να μειωθεί αυτό το τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που βρίσκονται στα ερευνά. Η πρότασή μου, συμφωνώ με τα σημεία 1 και 3 του Δημάρχου και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κάποιες κόπημε, εγώ μιλάω για ενδεχομένως εντατικοποίηση του, η δημιουργία επιτροπή αγώνα, εντατικοποίηση του δραστηριοτήτων μας, να μην πω και ριζοσπαστικοποίηση, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλους πρόσφυγες στα Ρεβενά και να φυσικά και να τηρηθεί ποσότηση.